Γεια σας, είμαι η Ειρήνη από το Πάξι. Καλώς ήρθατε στη Χριστουγεννιάτικη κουζίνα και σήμερα θα φτιάξουμε μαρέγγες σε διάφορα σχέδια και χρώματα. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και σαν διακοσμητικές πάνω σε τούρτες ή σε γλυκά ή ακόμα και σκέτες πάνω σε πιατέλες, να φτιάξουμε υπέροχα χριστουγεννιάτικα σχέδια, να κάνουμε γλυφιτζούρια. Είναι ένα γλυκό που χρειάζεται μόνο δύο υλικά και αρέσει και πολύ στα παιδιά. Ξεκινάω ρίχνοντας τη ζάχαρη σε ένα ταψί να τη ζεστάνω στο φούρνο για να λιώσει λίγο. Την απλώνω ομοιόμορφα πάνω στη λαδόκολλα. Για να φτιάξω τη μαρέγκα, απαραίτητη προϋπόθεση και δεύτερο μυστικό είναι να έχουμε καθαρίσει καλά τον κάδο και τον αναδευτήρα από οποιοδήποτε λίπος. Γι' αυτό σε ένα χαρτί κουζίνας ρίχνουμε λίγο οξύδι και τα λύφουμε. Ρίχνω τα ασπράδια στον κάδο και τα χτυπάω αρχικά σε μέτρια ταχύτητα. Μόλις αφρατέψει λίγο το μείγμα, προσθέτω κρεμόριο ή αλλιώς cream of tartar ή αν δεν έχουμε, την ίδια ποσότητα σε χυμό λεμονιού. Έβγαλα τη ζάχαρη από το φούρνο, την αφήνω περίπου γύρω στα 6 με 7 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Δεν θέλω η ζάχαρη να λιώσει και να καραμελώσει, θέλω ίσα ίσα να μαλακώσει γιατί δεν έχουμε εδώ πολύ λεπτόκοκκι ζάχαρη και έτσι θα μπορέσει να λιώσει μετά πιο εύκολα μέσα στη μαρέγκα. Την προσθέτω σταδιακά μέσα στη μαρέγκα, λίγη-λίγη, ενώ ανακατεύω. Αφού ρίξω όλη τη ζάχαρη, συνεχίζω το χτύπημα μέχρι να κάνω το τεστ. Παίρνω με τα δάχτυλά μου λίγη από τη μαρέγκα και όταν την απλώνω πρέπει να μην νιώθω καθόλου τους κόκκους της ζάχαρης. Εγώ τώρα τους νιώθω, άρα χρειάζεται και άλλο χτύπημα. Ετοιμάστηκε η μαρέγκα, γυαλιστερή-γυαλιστερή και πάμε τώρα να τη χρωματίσουμε. Το πρώτο θα το βάψω ροζ. Κόκκινο δηλαδή έχω βάλει. Χρειαζόμαστε χρώματα ζάχαροπλαστικής σε μορφή πάστας ή σε μορφή τζέλ. Το ανακατεύω καλά, να πάρει πρώτα ένα ομοιόμορφο ροζ χρώμα. Για να δημιουργήσω πιο έντονο χρωματισμό μέσα στη μαρέγκα, παίρνω πάλι με ένα καθαρό μαχαίρι και άλλο χρώμα. Θα το ρίξω εδώ και δεν θα το ανακατέψω πολύ. Και το βάζω μέσα σε κορνέ. Όμοια, βάζω και τη λευκή μαρέγκα στο κορνέ. Τελευταίο έφτιαξα και το πράσινο χρώμα. Θα φτιάξω τα σχέδιά μου, ξεκινώντας με τη λευκή. Δεν βάζω κάποια μύτη, θα το κόψω απλά σε στρογγυλό σχήμα. Πιέζω κάθετα. Να γίνει ο κύκλος όσο θέλω. Όμοια και με την ίδια μύτη κομμένη, συνεχίζω με το ροζ, το οποίο θα το βάλω πάνω στο λευκό και θέλω να μου βγει λίγο πιο ψηλό. Έτσι. Πιέζω και σηκώνω. Και επειδή θέλω να δημιουργήσω τον Άγιο Βασίλη της Σκανδιναβίας, του βάζω και τη μυτούλα, μία σταγόνα σοκολάτας, την πιέζω και έτοιμος. Και με το πράσινο χρώμα της έβαλα μεγάλη αστεροειδή μύτη και πάμε να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα δεντράκια. Γυρίζουμε, κάνουμε ένα κύκλο και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Και χριστουγεννιάτικα δέντρα σε γλυφιτζούρι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και αν θέλω, από πάνω τα διακοσμώ και με ζαχαρωτά, τώρα, πριν τα ψήσω. Έτσι, για να γίνουν πολύχρωμα τα δεντράκια. Και στολίδια. Αυτό είναι πιο sick, σε λευκούς τόνους. Και στην κορυφή το αστεράκι.
Όπως βλέπετε, μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλά σχέδια σε πολλά χρώματα, να βάλουμε τη φαντασία μας να δημιουργήσει ό,τι θέλουμε. Είναι πολύ ωραίο να τα φτιάξουμε και με τα παιδιά μας και επίσης να τα κάνουμε δώρο είτε στις γιορτές των Χριστουγέννων, στα μικρά παιδιά, είτε και στις σχολικές γιορτές. Τα κλείνουμε μέσα σε σακουλάκια. Πάμε όμως τώρα πρώτα να τα ψήσουμε. Και τα δικά μου είναι έτοιμα. Το ψήσιμο θέλει μια διαδικασία, γι' αυτό ακούστε την προσεκτικά. Τα ψήνουμε λοιπόν για 2 ώρες, είτε στις αντιστάσεις στους 120 βαθμούς Κελσίου, είτε στον αέρα στους 100 βαθμούς Κελσίου, αν βάλουμε 2 σχάρες. Και μετά, αφού περάσουν οι 2 ώρες, τα αφήνουμε με την πόρτα κλειστή να κρυώσουν μέσα στο φούρνο. Έτσι μόνο θα μας δουν σωστά, χωρίς να πάθουν ρηγματώσεις και θα είναι όλα τέλεια. Πάντα η συνταγή και τα μυστικά που σας είπα, οι 2-3 λεπτομέρειες που χρειάζεται να προσέξουμε, είναι γραμμένα αναλυτικά στο pax.gr. Ελπίζω να σας αρέσουν και να τα φτιάξετε μαζί με τα παιδάκια σας και τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και τους Άγιους Βασίλειδες, να τα απολαύσετε, να περάσετε όμορφα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά και καλές γιορτές! Γεια σας!